Γεια σας, και σήμερα θα μιλήσουμε σε αυτό το δεύτερο μέρος πάλι σχετικά με τα αρνητικά που μπορεί να έχει μια βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb, και όχι μόνο βέβαια. Είχαμε δει στο πρώτο μέρος κάποια πράγματα, εδώ είναι κάποια άλλα που πρέπει να έχει κάποιος υπόψη του που θέλει να ξεκινήσει με αυτή την απασχολία. Καταρχάς έχουμε έξοδα αρκετά, δηλαδή πριν ξεκινήσουμε θα πρέπει να αγοράσουμε κάποια πράγματα, να αγοράσουμε κάποια έπιπλα της προκοπής, να διακοσμήσουμε το σπίτι, να το διαμορφώσουμε, να το βάψουμε, να το σουλουπώσουμε, να το ομορφύνουμε, και μετά θα είναι έτοιμο ώστε να μπορεί να μπει στην πλατφόρμα και να έχει και αποτέλεσμα στον κόσμο, δηλαδή να έχει ανταπόκριση στον κόσμο, γιατί ένα όμορφο σπίτι θα έχει ανταπόκριση και ο κόσμος θα το προτιμάει. Ένα άθλιο σπίτι, όπως υπάρχουν πολλά, ας κάνετε μια αναζήτηση να δείτε το τι άθλια σπίτια υπάρχουν, δεν έχει ούτε καλές αξιολογήσεις, ούτε ο κόσμος θα τα προτιμήσει, που σημαίνει ότι απλά κάποια στιγμή αυτοί θα σταματήσουν. Άλλα έξοδα που προκύπτουν είναι τα πάγια έξοδα που είναι κάθε τόσο, τύπου το ρεύμα και το νερό, αυτά τα πληρώνουμε εμείς, που σημαίνει ότι ό,τι κατανάλωση υπάρχει στο σπίτι και τα λοιπά, εμείς τα επιβαρυνόμαστε, και αυτό θα πρέπει πάντα να το συνυπολογίσουμε όταν φτιάχνουμε την τιμή για το κατάλημα, να τα έχουμε και αυτά μέσα. Δηλαδή ένα κατάλημα που θα δούμε και με 8 και με 9 ευρώ την ημέρα, προφανώς δεν μπορεί να καλύψει αυτά τα έξοδα που έχει και απλά κάποια στιγμή θα σταματήσει. Άλλα πράγματα είναι τα αναλώσιμα του τύπου καθαριστικά, σακούλες σκουπιδιών και άλλα υλικά που χρησιμοποιούμε συστηματικά για να καθαρίσουμε το σπίτι και να το ετοιμάσουμε για τον επόμενο κόσμο που θα έρθει, χαρτί υγείας, τον καθαρισμό των πραγμάτων, δηλαδή τα σεντόνια, οι πετσέτες, όλα αυτά πρέπει να πληθούν και να σιδερωθούν και να ετοιμαστούν για τον επόμενο. Όλα αυτά είναι έξοδα που κάποιος που ξεκινάει ίσως να μην τα έχει έτσι κατά νου, αλλά είναι, ειδικά άμα τα κάνει και κάποιος μόνος του, τρώει πάρα πολύ χρόνο από τον προσωπικό του χρόνο, το οποίο εγώ προσωπικά το βλέπω και λίγο σαν κόστος. Επίσης, σε ένα κατάλημα προκύπτουν πολλές φορές σπασμένα αντικείμενα. Δηλαδή, εμένα μου έτυχε το καλοκαίρι, έβαλα μια σίτα ολοκέντουρια σε ένα μπαλκόνι και μπήκε κάποιος με την οικογένεια του, και μετά από 2 μέρες την είχε σπάσει, γιατί καθώς όπως ήταν κλειστή πήγε να βγει στο μπαλκόνι και την κυριολεκτικά την πήρε μαζί του. Η σίτα αυτή είχε ένα κόστος περίπου 100 κάτι ευρώ. Ένα αρκετά μεγάλο κόστος. Εγώ δεν του ζήτησα προσωπικά τα χρήματα. Είναι ένα έξοδο που το είχα εκείνη τη στιγμή. Επίσης αυτά που σπάνε συνέχεια είναι ποτήρια, γυαλικά, γενικά πιάτα που είναι μέσα. Συνέχεια υπάρχουν απώλειες και θα πρέπει, καλό είναι να τα ελέγχουμε συστηματικά, να δούμε τι μας λείπεται από τον χώρο. Επίσης έχουμε και κάποιες απώλειες τύπου κλοπή ενός αντικειμένου, δηλαδή θα εξαφανιστεί ένα μαξελάρι, θα εξαφανιστεί μια πετσέτα, θα εξαφανιστούν αντικείμενα που έχουν στο σπίτι. Γι' αυτό εγώ προτείνω γενικά να μην έχουμε αντικείμενα αξίας μες στο σπίτι. Δηλαδή διαβάζω αρκετές φορές σε κάποια φόρουμ ότι μα είχα τα σημικά μου, είχα το ένα, είχα τα κοιμήλια μου από τη γιαγιά, από τον παππού. Αυτά δεν τα βάζουμε μέσα, γιατί ένας να προκύψει να μας πάρει κάτι από εκεί, έχει φύγει, έχει εξαφανιστεί και δεν θα μπορούμε μετά να αποδείξουμε ότι μας το πήρε αυτός, και απλά το χάνουμε το αντικείμενο. Επίσης κάποιες επιδιορθώσεις που γίνονται ανά διαστήματα, δηλαδή θα φύγει κάποιος πελάτης και μπορεί το παιδί του να λέρωσε έναν τοίχο, που σημαίνει ότι θα πρέπει να το, στην χειρότερη περίπτωση, να το περάσουμε ένα χρώμα. Επίσης κάποια άλλα έξοδα μπορεί να μας φράξει ένας νεροχύτης, γιατί ήταν ατσούμπαλος ο άλλος, και να πρέπει να φωνάξουμε έναν υδραυλικό να μας το ξεφράξει.
Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να μας το καλύψει αυτό η ίδια η εταιρεία της βραχυχρόνιας μίσθωσης, αλλά συνήθως δύσκολα να αποδείξουν κάποια πράγματα. Απώλειες κλειδιών συμβαίνουν πολύ συχνά ή το ότι αφήνει το κλειδί από μέσα και θα φωνάξουμε ένα κλειδαρά για να μας ανοίξει την πόρτα. Και το τελευταίο και το πιο ίσως έτσι συνηθισμένο είναι τα έξοδα προμήθειας που έχουμε ως προς την πλατφόρμα. Τα έξοδα αυτά μπορεί να κυμαίνονται από 3-3,5% περίπου που είναι αυτή τη στιγμή στην Airbnb, μέχρι και 15% που είναι σε άλλες πλατφόρμες όπως την Booking, που σημαίνει έτσι χοντρικά, αν η έσπραξη είναι ας πούμε 50 ευρώ στην Booking, τα 15% μας φεύγουν καπάκι στην προμήθεια. Και κάτι ακόμα που πρέπει να υπολογίσουμε, την εφορία που πληρώνουμε βέβαια στα έσοδά μας, που κυμαίνεται ουσιαστικά όπως και στα επίπεδα των αστικών μισθώσεων, που είναι όπως και στα ενίκια 15% μέχρι ένα ποσό, και από εκεί και πάνω αυξάνεται το ποσοστό. Αυτά ως προς τα αρνητικά στο β' μέρος. Αν μαζέψω και άλλα, θα υπάρχει ένα τρίτο μέρος. Αλλιώς θα προχωρήσουμε στα θετικά της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Κάντε αν θέλετε εγγραφή στο κανάλι μου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα σχόλια και για τις παρατηρήσεις και που είστε στο κανάλι μου κοντά. Γεια σας. Καλημέρα. Γεια σας.